Ο Ντόναλτ Τραμπ, υποψήφιος των ρεπουμπλικανών στι προεδρικέ εκλογέ τη 5η Νοεμβρίου στι Ηνωμένε Πολιτείε, χαρακτήρισε την επικείμενη ψηφοφορία καμπή στην ιστορία τη χώρα, προειδοποιώντας μάλιστα για το μακελιό που πρόκειται να υποστεί η Αμερικανική οικονομία εάν δεν επικρατήσει στι εκλογέ, ενώ δεν ξέχασε να τονίσει τι πραγματικά είναι ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι και τι κερδίζει. Η 5η Νοεμβρίου θα είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία τη χώρα μα, τόνισε ο πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέσσερι ημέρε αφού εξασφάλισε μαθηματικά το χρήσμα τη παράταξη, όπω και ο πρόεδρο Βάιντεν στην άλλη πλευρά. Είπε πω η νίκη του στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων ήταν η γρηγορότερη που επιτέχθηκε ποτέ, και υπογράμισε πω απομένουν πάνω από 7 μήνε ω το επαναληπτικό μάτ των εκλογών του 2020. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι ολόκληρη η αιωνιότητα όταν στην εξουσία βρίσκονται ανίκανοι τύποι που οδηγούν τη χώρα στον κρεμό, είπε. Αν δεν εκλεγώ εγώ, θα γίνει μακελιό στη χώρα, συνέχισε ο Ντόναλτ Τραμπ, καθώ βλέπει τη ραγδαία επιδείνωση τη οικονομική κατάσταση. Στάθηκε ειδικά σε αυτέ που περιέγραψε ω απειλέ για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, που κατά αυτόν θα παραμεληθεί αν εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν καταφέρθηκε εναντίον των σχεδίων της Κίνας να κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Μεξικό και να τα πωλούν σε Αμερικανούς και πρόσθεσε. Δεν θα μπορούν να μας πουλάνε αυτά τα χήματα, ο Νεκλεγό. Την ίδια στιγμή δεν ξέχασε να αναφερθεί στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέγοντα χαρακτηριστικά. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ο μεγαλύτερο πολιτή στην ιστορία. Κάθε φορά που έρχεται στι Ηνωμένε Πολιτείε φεύγει με 50-60 δισεκατομμύρια δολάρια. Κανεί δεν το έχει καταφέρει αυτό. Ούτε εγώ,